Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρνει μια νέα επιβάρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος, ανεξαρτήτως προμηθευτή, μέσω της αύξησης της χρέωσης των υπηρεσιών κοινής ωφελίας κατά ένα λεπτό ανά κιλοβατόρα. Σύμφωνα με τον Κώστα Σκρέκα, το ποσό που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ένας μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνων για να αντιμετωπιστούν ανάλογες καταστάσεις όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα στο μέλλον. Δηλαδή από εκεί που η κυβέρνηση θα καλύπτει τις επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος. Στην ουσία πρόκειται για νέο χαράτσι το οποίο επιβάλλεται στην πιο ακατάλληλη εποχή. Η σχετική διάταξη συμπεριληφθήκε σε νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που ψηφίστηκε πριν από 2 εβδομάδες και πλέον τίθεται σε εφαρμογή. Σύμφωνα με αυτήν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνωμοδότησης της ΡΑΕ, μπορεί να αναπροσαρμόζει από την 1η Νοεμβρίου τις χρεώσεις εκδίδοντας σχετική απόφαση. Οι χρεώσεις αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω για την πλειονότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, μεταφέροντας συνολικά στους καταναλωτές μία πρόσθετη επιβάρυνση που υπολογίζεται γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σημειώνεται βέβαια ότι στους λογαριασμούς ρεύματος που λαμβάνουν οι καταναλωτές κάθε μήνα υπάρχει ήδη η χρέωση υπηρεσιών κοινής ωφελίας. Μέσω αυτής συγκεντρώνονταν έως τώρα πόροι για το κοινωνικό τιμολόγιο και το πρόσθετο κόστος των νησιών στα οποία η παραγωγή ρεύματος γίνεται με καύση μαζούτ.